Ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάτασον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Άγιον Κύριε. Λειτουργία. Εκεί συναντά
τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, οι οποίοι αφού τον χαιρέτησαν, τον προσπερνούν και στέκονται δεξιά και αριστερά της στενής εισόδου του Ιερού Ναού. Λίγα λεπτά αργότερα, αφού εισέρχεται στην εκκλησία ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης τον αρπάζει από το αριστερό χέρι και τον πυροβολεί στη βάση του κρανίου του. Ταυτόχρονα ο νεαρός Γιώργης τον μαχαιρώνει στα δεξιά της βουβωνικής χώρας. Το γεγονός αυτό σημάδευσε κέρια και με πολλές δυσμενείς συνέπειες στην νεότερη ιστορία μας. Αναμφίβολα, ο Ιωάννης Καποδίστριας ανήκει στις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού κράτους από ιδρύσεώς του, χαρισματικός, ακέραιος, ταπεινός, ανιδιοτελής. Είναι στον Ιωάννη Καποδίστρια, σε ένα πρόσωπο του οποίου η χρονική διάρκεια της διακυβέρνησης, μόλις μια τετραετία, είναι ελάχιστη μπροστά στα κρατικά θεμέλια που δημιούργησε και την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του για την εξέλιξη του κράτους. Και η ισχυρότερη και σημαντικότερη παρακαταθήκη είναι δίχως αφιβολία η εκπαιδευτική του φιλοσοφία, που είναι ανάγκη κάποια στιγμή να συνδεθεί και με το δικό μας εκπαιδευτικό παρόν, για να δούμε ποια διδαχή μπορεί να μας παρέχει, έστω και με καθυστέρηση δύο αιώνων. Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας φτάνει στο Ναύπλιο, η χώρα βγαίνει από το τέλμα μιας επανάστασης που έχει αποδομήσει κάθε εκπαιδευτική δομή και έχει διαλύσει ό,τι έχει δημιουργηθεί. Τα μεγάλα θύματα, όπως πάντα, τα παιδιά. Ορφανά τα περισσότερα και χωρίς φροντίδα, περιφέρονται ρακένδυτα και απροστάτευτα, προσπαθώντας να επιβιώσουν με κάθε μέσο και τρόπο. Για σχολεία ούτε λόγος. Κτηριακές δομές ανύπαρκτες και οι δάσκαλοι της προεπαναστατικής εποχής δεν υπάρχουν πια. Ο λαός καθημαγμένος. Η χώρα διαλυμένη και ανύπαρκτη εσωτερική συνοχή. Ο αναλφαβητισμός καθολικός. Αυτό το υλικό είχε στη διάθεσή του ο Καποδίστριας και αυτό το υλικό έπρεπε να επεξεργαστεί για να δομήσει εκπαιδευτική πολιτική. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο κυβερνήτης είχε έρθει απολύτως προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και με ξεκάθαρη παιδαγωγική άποψη. Και αυτή την παιδαγωγική αντίληψη την είχε αποκτήσει χρόνια πριν, όταν βρέθηκε στην Ελβετία στα 1813. Προϊστάμενος της διπλωματικής αποστολής της Ρωσίας. Η Ελβετία τότε έβγαινε από την πιο βίαιη περίοδο της ιστορίας της. Για χρόνια θέρετρο των Ναπολεόντιων πολέμων, με καταραίουσα κυβέρνηση, στο χείλος του εμφύλιου σπαραγμού οδηγούνταν σε ένα κατήφορο δίχως τέλος. Με πρωτοβουλίες του Καποδίστρια, τα καντόνια με τις διαφορετικές γλώσσες, τη διαφορετική θρησκεία και τον διαφορετικό πολιτισμό συνεργάστηκαν, αποδέχτηκαν σύνταγμα και μόνιασαν. Η Ελβετία τίμησε και τιμά τον ευεργέτη της. Όπως τιμά και τους μεγάλους παιδαγωγούς, Πεσταλότσι και Φέλεμπερ, που ανέλαβαν το έργο της εκπαίδευσης ενός καθολικά αναλφάβητου ελβετικού λαού. Η εκπαιδευτική τους φιλοσοφία ήταν η ακόλουθη. Μάθηση με νου, χέρι και καρδιά, δηλαδή συνδυασμός θεωρίας και πράξης. Ολοκληρωτική φροντίδα για το παιδί που αντιμετωπίζεται ως είναι και απόλυτο ενδιαφέρον γι' αυτό ως τη στιγμή που θα βρει τον εαυτό του. Ο Καποδίστριας πληροφορείται για το εκπαιδευτικό μοντέλο των μεγάλων παιδαγωγών. Τη ραγδαία μείωση του αναλφαβητισμού στην Ελβετία και φροντίζει να γνωρίσει προσωπικά τους μεγάλους παιδαγωγούς, να επισκεφτεί τα σχολεία που διδάσκουν και να δει η διεισόμαση τον τρόπο λειτουργίας του συστήματός τους. Προς μελλοντική ενίσχυση των αλληλοδακτικών μετασκάλους, θα δημιουργήσει το πρότυπο σχολείο και το κεντρικό σχολείο, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να φοιτήσουν όσοι νέοι θα ήθελαν να ακολουθήσουν ανώτατες σπουδές. Ακόμα θα λειτουργήσουν αγροτικές σχολές, πολεμικό μουσείο, εκκλησιαστική σχολή για να μορφωθεί ο κλήρος, εμπορικό σχολείο και, δώστε σημασία σε αυτό, σχολείο για τα κοράσια το 1830-1829 για την ακρίβεια. Σχολείο λοιπόν για να μορφωθούν τα κορίτσια στην Έγινα, στη Σύρο, τον Άφλιο, την Αθήνα και στην Ήδρα. Μέχρι το τέλος του 1830, τρία μόλις χρόνια μετά την άφηξή του, θα δημιουργηθούν 121 αλληλοδιδακτικά σχολεία, στα οποία φετούν περί τους 15.000 μαθητές και 47 ελληνικά σχολεία. Με απλά μαθηματικά, ένα σχολείο δημιουργείται κάθε 15 παιδιά.
Στο Τιτάνιο αυτό έργο, ο Καποδίστρια συνεπικουρείται από προσωπικότητες όπως ο Μουστοξίδης, ο Χρυσόγελος, ο Κοκκόνης, ο Τουτρών, ο Γεώργιος Κωνσταντάς, ο Γενάδιος, οι οποίοι, εκτός από τη γενική εποπτεία όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, έχουν επομιστεί το βάρος της συνεχούς χαρτογράφησης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού δυναμικού, της συγγραφής βιβλίων, του εξυγχρονισμού όσων υπήρχαν και της εξέβρεσης πόρων για την παιδεία. Ο Καποδίστριας όμως θα κατηγορηθεί ως φωτοσβέστης επειδή δεν προχώρησε στην ίδρυση πανεπιστημίου. Πανεπιστήμιο σε μια χώρα που το 90% δεν ξέρει να γράφει το όνομά του και υπέγραφε βάζοντας σταυρό, είναι τουλάχιστον τοπικό. Το πανεπιστήμιο μπορούσε να περιμένει. Και οι νέοι που είχαν τη δυνατότητα για πανεπιστημιακές σπουδές μπορούσαν κάλλιστα να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Εξάλλου, ο ίδιος ο Καποδίστριας, από την προσωπική του περιουσία, κάλυπτε τα έξοδα από όλο φοιτητό. 27 Σεπτεμβρίου 1831, ο Καποδίστριας δολοφονείται. Το έργο του διακόπτεται. Η πρόταση αλλάζει και το βουαρικό μοντέλο, που σημειωτέων έχει φτάσει στα όρια του στην Ευρώπη και τίνει να καταργηθεί, προκρίνεται. Και ποιο είναι αυτό? Έμφαση στη μέση εκπαίδευση. Που θα παράξει στελέχη για τη δημόσια διοίκηση. Αποτέλεσμα. Από εστίαση της εκπαίδευσης από τις κοινωνικές ανάγκες. Αποκλεισμός των νέων από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Ελαχιστοποίηση των διεξόδων του και μονολυθική πια αναζήτηση καταφυγίου στις κρατικές δομές, άρα στην πατρονία και στην εξάρτησή τους από τα πολιτικά στελέχη. Ευχαριστώ για την προσοχή. Δεν θα αναφερθώ στο πρόσωπο και στο έργο. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Θέλω να μιλήσω για τα μνημόσυνα στους ήρωες και τους αγίους μας. Ένας μεγάλος της ελληνικής εκπαίδευσης, ο Δημήτρης Γλινός, μας είπε ότι οι λαοί στα πρόσωπα των ηρώων και των αγίων τους αποτυπώνουν την εξειδανικευμένη μορφή της ψυχής τους. Απεικονίζουν δηλαδή οι λαοί τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους στα πρόσωπα των ηρώων και των αγίων τους. Τις υψηλότερες κορυφές που μπορούν να φτάσουν. Δεν αποτυπώνουν αυτό που είναι, όμως αποτυπώνουν τι θα ήθελαν να είναι και τι δεν θα ήθελαν να είναι. Αυτή η επισήμανση, αν είναι αληθινή, και εγώ αποδέχομαι ότι είναι αληθινή, τότε όταν σε ένα μνημόσυνο ανακαλούμε στη μνήμη αυτές τις μορφές, όπως σήμερα την μέγιστη μορφή του Ιωάννη Καποδίστρια, όταν πλησιάζουμε, όταν ερχόμαστε σε ψυχική πνευματική επαφή με αυτές τις μορφές, δεν ερχόμαστε σε επαφή απλά με κάποιες μορφές που ανήκουν στο παρελθόν, με κάποιους μακρινούς προγόνους. Ερχόμαστε σε επαφή με το βαθύτερο εαυτό μας, όπως τον έχει διαμορφώσει και όπως τον έχει σφραγίσει η συλλογική μας μνήμη. Ατενίζουμε, ερχόμαστε σε επαφή με την καλύτερη δυνατή των προοπτικών και των δυνατοτήτων μας. Βεβαίως, οι ήρωές μας έχουν τις αχίλιες πτέρνες τους. Οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, να τις αναγνωρίζουμε ακόμα και να τις φωτίζουμε, γιατί έτσι διδασκόμαστε να αναγνωρίζουμε και να υπερβαίνουμε τις δικές μας αχίλιες πτέρνες. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι στο όνομα της αχίλιας πτέρνας απαξιώνουμε τον ήρωα, απαξιώνουμε έναν αχιλλέα. Όπως επίσης, στο όνομα της καταδίκης της αθυροστομίας του δεν απαξιώνουμε έναν Καραϊσκάκη. Με τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής δεν επιδιώκουμε την αγιοποίηση των ηρώων, επιδιώκουμε την επαφή μας με αυτό που ο λαός μας έχει καταγράψει και αναγνωρίσει ως ήθος προσφοράς, αυτοθυσιαστικής προσφοράς των ηρώων του. Με αυτή την έννοια, αν αφιερώνουμε ένα μνημόσυνο στον Καποδίστρια και στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και πολέμησαν μαζί του εδώ στα Ιόνια νησιά, τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο Πάσχα της Εθνεγερσίας εδώ στην Κέρκυρα στα 1819, αν λοιπόν περιορίζουμε ένα τέτοιο μνημόσυνο, συγχωρήστε μου τη φράση, σε θυμιατά και όμορφα λόγια,
τότε καθιστούμε το μνημόσυνο στήρα και άκαρπη τελετή. Είναι προφανές ότι οι ήρωες και οι Άγιοι μας δεν έχουν ανάγκη των μνημοσύνων. Εμείς έχουμε ανάγκη. Εμείς έχουμε την ανάγκη της μνήμης ως πηγής αυτογνωσίας και ως δύναμης αυτοπροσδιορισμού σε σχέση με το χθες μας, με το σήμερα και με το αύριο. Με αυτή την έννοια μας είναι χρήσιμα τα μνημόσυνα στο βαθμό που τα αξιοποιούμε ως τομές στο χρόνο, ως τομές αναστοχασμού, τομές που θέτουμε ατομικά και συλλογικά το ερώτημα. Με ποια γνώση, με ποια πηξίδα, με ποιο πολικό αστέρι ταξιδεύουμε στο μέλλον? Η πηξίδα και το πολικό αστέρι δεν καθορίζουν τον προορισμό. Συμβάλλουν καθοριστικά στο να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Συμβάλλουν καθοριστικά το να μην χαθούμε στο δρόμο. Για παράδειγμα, η γνώση του πώς αντιμετώπισε ο Οδυσσέας τον Πολύφημο δεν είναι χαλκάς που μας υποχρεώνει να πιστεύουμε ότι θα βρεθούμε στην ίδια θέση και να τον αντιγράψουμε. Αυτό που σημαίνει για μας είναι η μη παρέτηση μπροστά στον κίνδυνο, η μη υποταγή στη μοίρα, η ανυποχώρητη αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης, η αδάμαστη θέληση, η ακατάλητη αγάπη για μια νηθάκη, για μας, για τους συντρόφους, για την πατρίδα. Είναι στάση ζωής που αξίζει να καταγράφεται, να διατηρείται στη συλλογική μνήμη και να ανακαλείται ώστε να παραμένει ζωντανή. Κατά συνέπεια, ζητούμενο στα μνημόσυνα των ηρώων δεν είναι η λατρεία των ηρώων και των προγόνων. Είναι να γνωρίσουμε τι εξέθρεψε την αγωνιστική δημιουργικότητά τους, τι γέννησε και τι προήγαγε την ηρωικότητά τους. Ζητούμενο είναι να τους γνωρίσουμε ως τρόπους αγωνιστικής ζωής, ως δρόμους αγωνιστικής ζωής που και εμείς μπορούμε να τους βαδίσουμε, μπορούμε να τους ζήσουμε, που έχουμε χρέος να βαδίσουμε για να αποκτήσουμε τη βούληση, τη γνώση, τη δύναμη, το αναγκαίο ήθος, τα αναγκαία όπλα για την έξοδο από την καθολική παρακμή που ζούμε. Ζητούμενο είναι να δονηθούμε στις νικηφόρες δονήσεις που δονήθηκαν οι καρδιές και οι ψυχές τους για να αντιμετωπίσουμε τους δικούς μας λεστριγόνες και τους δικούς μας κύκλοπες. Είναι βέβαιο για την απόκτηση αυτών των όπλων η σοβαρή μελέτη της ιστορίας και η επιστημονική κατάρτιση αποτελούν σοβαρές προϋποθέσεις. Όμως, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η μελέτη της ιστορίας, της ιστορίας του πολέμου, οι βιογραφίες των ηρώων δεν αρκούν για να μας χαρίσουν τα πολεμικά προσόντα ενός νικηταρά. Δεν αρκούν για να ανεβούμε ένα σκαλί ψηλότερα από τη ζωή της συνήθειας, τη ζωή του συμβιβασμού, τη ζωή της καθημερινότητας στο σκαλί της αυτοθυσιαστικής προσφοράς. Διδασκόμενοι από το μύθο μαθαίνουμε ότι ο Αχιλλέας δεν γεννήθηκε ήρωας, παρότι ήταν ημίθεο. Για να γίνει αυτό που έγινε, αφενός βαφτίστηκε στις πηγές των μαγικών νερών του Απιδανού ποταμού και αργότερα έπρεπε να θητεύσει στο σχολείο του Κένταυρου Χείρονα. Ποια στα αλήθεια η πηγή της βάφτισής του και ποιο στα αλήθεια το χορό του Κένταυρου Χείρονα? Η μελέτη λοιπόν, η μελέτη της ιστορίας και των βίων των ηρώων, η μελέτη των άφλων του Ηρακλή δεν θα μας οπλίσει με Ηράκλειο σθένος. Η μελέτη της πορείας του Οδυσσέα προς την Ιθάκη δεν θα μας καταστήσει πολυμήχανος. Χρειάζεται κάτι ακόμα, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, κάτι πολύ σοβαρότερο. Ένα μύτο της Αριάδνης για το πώς μπορούμε να μπολιάσουμε την ύπαρξή μας με τις δυνάμεις που είναι αναγκαίες για την έξοδο από την παρακμή,
για το πώς μπορούμε να αποκτήσουμε τα όπλα για τον αγώνα, μας προσφέρει ο Διονύσιος Σολωμός, ο ποιητής του εθνικού μας ύμνου και των ελεύθερων πολιορκημένων. Ο Σολωμός, αναφερόμενος στους ελεύθερους πολιορκημένους, θα μας πει: «Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνονται οι στοχασμοί τους. Τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους. Αγάπη και έρωτας καλού τα σπλάχνα τους τεινάζουν. Τα σπλάχνα τους στη θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν». Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Σολωμός μας καλεί να αναγνωρίσουμε ότι οι πολιορκημένοι κάθε καιρού και τόπου μπορούν να είναι ελεύθεροι, αν τα σπλάχνα τους τεινάζουν αγάπη και έρωτας καλού. Οι πολιορκημένοι κάθε καιρού και τόπου θα φτάσουν στα ύψη του ηρωικού μεγαλείου, εάν τα σπλάχνα τους καθαρά τα τεινάζει η αγάπη και ο έρωτας καλού. Μας κινεί λοιπόν ο Σολωμός σε αυτή την αγάπη και σε αυτό τον έρωτα. Μας καλεί να κοινωνήσουμε δηλαδή τις υπέρτατες δυνάμεις που κινούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Τον έρωτα, τον πρώτο των θεών κατά τους αρχαίους, τη συμπαντική δύναμη που συνέχει και κινεί το σύμπαν, τη δύναμη που οπλίζει με φτερά ακόμα και τα ταπεινά μυρμήγκια όταν ερωτεύονται. Επίσης, αν δεχτούμε τη θέση του Ιωάννη του Ευαγγελιστή ότι ο Θεός αγάπη εστί και ο μένουν εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εχθρός, για το πώς μπορούμε και πρέπει να σταθούμε μπροστά σε υπέρτερες δυνάμεις, θα μας πει αυτό το λόγο, θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, και ακολουθεί το γνωστό «μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21». Αυτή η δήλωση του Παλαμά αποκαλύπτει τη θέση και την πίστη ότι ο αγώνας για τη λευτεριά, ο αγώνας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα δοθεί και θα κερδιθεί από συνείδηση κενού, από καρδιά ανεβασμένη πάνω από τα συνήθη όρια. Μια συνείδηση και μια καρδιά αποφασισμένη να μην γονατίσει μπροστά στην αλαζονία των ισχυρών, αδιαφορώντας για το κόστος, όπως ακριβώς την περιγράφει ο πατριδολάτρης Βαλαωρίτης ως απάντηση του Λευκαδίτη Φωτεινού στο Φράγκο κατακτητή όταν του ζήτησε να προσκυνήσει. Απάντησε ο Φωτεινός: «Κάλιο το βρόχο παρά τα γόνατα στη γη, θα αφήναν λάκωμα βαθύ και θα ήταν μέγα κρίμα, τιμή να θάψω και όνομα μέσα σε αυτό το μνήμα». Μόνο λοιπόν η δύναμη της ιερής μέθης, η δύναμη της κατά τον Πλάτωνα ιερής μανίας, δύναμη που μόνον η αγάπη και ο έρωτας καλού μπορεί να εμπνεύσει, να συντηρήσει και να την κάνει καρποφόρα, οδηγεί τον άνθρωπο, μπορεί να οδηγήσει εμάς στον καλύτερο εαυτό μας και σε μια καλύτερη πραγματικότητα. Είναι η δύναμη ικανή να καταλύει την ιδιοτέλεια, την αρχομανία, τη δοξομανία, τη φιλοχρηματία, ικανή να κινήσει και να νικήσει την καρποφόρα νίκη ενάντια στην κατάρα της δολερής διχόνοιας. Ικανή να χτίζει αδελφότητες ομόνοιας, όπως ο Κολοκοτρώνης με τον Μάρκο Μπότσαρη εδώ στην Κέρκυρα, όπως ο Καποδίστριας με τον Κολοκοτρώνη και τον Ιγνάτιο στη Λευκάδα. Θεωρώ τον Ιωάννη Καποδίστρια έναν άνθρωπο που υπερέχει τους ταξικούς του προσδιορισμούς, μια βαθύτατα σκημένη προσωπικότητα, και τολμώ να πω έναν άνθρωπο πραγματικά της αγάπης και του έρωτα του καλού, που ως δρόμος και ως τρόπος μπορεί να παραμένει φωτεινό παράδειγμα, φωτεινός οδηγός για το σήμερα και για το αύριο. Ίσως να υπάρχει και κάποια δική του αχίλια πτέρνα, ίσως η βαθύτατη πίστη του ότι η ανιδιοτέλειά του, η βαθύτατη πίστη του ότι οι καλές και καθαρές προθέσεις θα λύγιζαν και θα αφόπλιζαν τους εχθρούς του, τον κατέστησε ένα εύκολο θύμα. Εύχομαι να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο χρέος και στην παρακαταθήκη που μας άφησε,
και ως πρόσωπο ευγνωμονώ το σεβασμιότατο και όλους όσους χρόνια τώρα έχουν στηρίξει αυτή την όμορφη προσπάθεια αυτού του μνημοσύνου. Σας ευχαριστώ. Αυτός Κύριε ο Θεός ημών ανάπαυσο και την ψυχή του εξημών μεταστάντος δούλου σου Ιωάννου Καποδίστρια πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, Αμήν. Εν τόπο χλωερό, Αμήν. Εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέθρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Παν αμάρτημα το παραυτού πραχθένεν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συμπόρησον. Ποριού και έστιν άνθρωπος ο ζήσετε επί της γης και ο καμαρτήσει. Σιγάρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του προκεκοιμημένου δούλου σου Ιωάννου Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτου της Ελλάδος, Χριστέ ο Θεός ημών και συν την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας, τον αιώνο.